Οι διασώστες βγάζουν από τα συντρίμμια του φλεγόμενου αεροσκάφου τον Ζαφάρ Μαχμούντ, τραπεζίτη και επιβάτη της μοιραίας πτήσης των πακιστανικών αερογραμμών. Η διάσωσή του μοιάζει με θαύμα. Τον ανασύρουν από τα συντρίμμια του αεροσκάφου που κατέπεσε πάνω στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Model Colony, μερικές εκατοντάδες μέτρα μόνο μακριά από το αεροδρόμιο. Δεν περνά λίγη ώρα και οι αρχές επιβεβαιώνουν πως υπάρχει και δεύτερος επιζών. Πρόκειται για το Μοχ Τζουμπέρ και μάλιστα δίνουν και φωτογραφία από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Λίγη ώρα πριν, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέγραφαν τα τελευταία μοιραία δευτερόλεπτα της πτήσης των πακιστανικών αερογραμμών. Το Airbus διαγράφει πτωτική πορεία και πέφτει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στο έδαφος. Πυκνοί μαύροι καπνοί εμφανίζονται αμέσως. Όλα έχουν τελειώσει. Η εσωτερική πτήση PK8303 απογειώθηκε το πρωί από τη Λαχώρη με προορισμό το Καράτσι. Μια πτήση με 91 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα. Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν προσγειωθεί, διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα στον έναν από τους δύο κινητήρες. Ο πιλότος επιχειρεί δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης και αποφασίζει να κάνει κύκλο προκειμένου να δοκιμάσει νέα προσέγγιση. Όταν όλα φαίνονται πως τελειώνουν, επικοινωνώντας με τον πύργο ελέγχου, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Πτήση PK8303, Mayday. Πτήση PK8303, ποιο είναι το πρόβλημα? Έχω τεχνικό πρόβλημα. Τι είδους τεχνικό πρόβλημα? Μηχανική βλάβη στον έναν από τους δύο κινητήρες. Έχεις προτεραιότητα προσγείωσης και στους δύο διαδρόμους. Θα εκτελέσω κύκλο και θα επιχειρήσω νέα προσέγγιση. Μετά το σύντομο διάλογο, η επικοινωνία μεταξύ πιλωτηρίου και πύργου ελέγχου χάνεται για πάντα. Στη φτωχογειτονιά Model Colony στο Καράτσι επικρατεί χάος μετά την πρόσκρουση του αεροσκάφους πάνω σε κατοικίες. Κάποιοι τρέχουν πανικόβλητοι, ψάχνουν να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους με το φόβο ότι έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Ένας άνδρας μεταφέρει στην αγκαλιά του ένα τραυματισμένο μωρό. Το βάζουν σε ασθενοφόρο και το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον 6 σπίτια ισοπεδώθηκαν από την πτώση του αεροσκάφους. Άγνωστος είναι ο αριθμός νεκρών και τραυματιών επί εδάφους. Αμέσως η περιοχή κατακλείστηκε από πυροσβεστικά οχήματα και ομάδες διάσωσης. Οι άνδρες φορώντας μάσκες προσπαθούν να καθαρίσουν το σημείο της πτώσης από τα συντρίμμια, προσέχοντας να μην καταστραφούν πολύτιμα δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξήγηση της πτώσης. Παράλληλα, προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, να περιορίσουν τον καπνό για να βρουν εγκαίρους επιζώντες. Τουλάχιστον 11 σωροί ανασύρθηκαν χωρίς να διευκρινιστεί αν πρόκειται για επιβάτες ή κατοίκους. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ιμράν Καν, εκφράζει την οδύνη του μέσω Twitter. Σοκαρισμένος και λυπημένος από τη συντριβή της πτήσης των πακιστανικών αερογραμμών, θα ξεκινήσει άμεση έρευνα. Προσευχές και συλληπιτήρια πηγαίνουν σε οικογένειες των εκλειπώντων. Το πόρισμα για τα αίτια της πτώσης δεν θα είναι έτοιμο πριν περάσουν αρκετοί μήνες. Όμως οι πακιστανικές αερογραμμές έχουν άσχημο μητρό ασφάλειας, με συχνά πολύ νεκρά δυστυχήματα. Την τελευταία φορά το 2016, ένα από τα αεροσκάφη της στυλίχθηκε στις φλόγες μετά από βλάβη στους κινητήρες. Απολογισμός τότε του δυστυχήματος 40 νεκροί. Απίστευτες εικόνες. Πάμε όμως αμέσως στην Έλενα Παπαδημητρίου, γιατί έχουμε ένα νέο σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο, Έλενα. Και με αυτό θα αρχίσουμε, καθώς εκεί φαίνεται το αεροσκάφος λίγο πριν από την συντριβή του, τις τελευταίες στιγμές. Όπως βλέπουμε, πετάει χαμηλά. Φαίνεται να χάνει ύψος απότομα και τελικά συντρίβεται. Μέσα στα σπίτια. Μέσα στα σπίτια. Με τον καπνό να αρχίζει να ανεβαίνει πίσω από τα κτίρια, όπως βλέπουμε. Οι πληροφορίες για τον αριθμό των επιζώντων ΣΥ αλλάζουν συνεχώς. Πριν από λίγο, τα πακιστανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο και για τρίτο διασωθέντα, εκτός από τους δύο που είδαμε στο βίντεο. Έως τώρα έχουν ανασυρθεί 19 νεκροί και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, όπου θα γίνει εξέταση DNA για την ταυτοποίηση. Γιατί όπως είδαμε και στο βίντεο, ακόμη δεν ξέρουν οι σωροί που έχουν ανασυρθεί αν είναι από τους επιβάτες του αεροσκάφους ή αν πρόκειται για άτομα τα οποία σκοτώθηκαν στο έδαφος. Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση μέχρι στιγμής και έχουν περάσει ώρες από το μεσημέρι, από τη στιγμή της συντριβής. Ένας από τους διασωθέντες φέρεται να δήλωσε ότι το αεροσκάφος τρανταζόταν ώρα πριν την προσγείωση, μέχρι που μετά από ένα δυνατό χτύπημα ο ίδιος έχασε
σε τις αισθήσεις του. Αυτόπτες μάρτυρες δηλώνουν ότι το πίσω μέρος του αεροπλάνου προσέκρουσε με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς που κάθονταν στις μπροστινές θέσεις να σωθούν. Το σημείο που συνετρίβει το Airbus λίγα μέτρα από το αεροδρόμιο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, όπως βλέπουμε. Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίζονται. Το έργο τους είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς μέρη του αεροσκάφου, σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί και έχουν γίνει όλα μία μάζα. Και κανείς δεν ξέρει αν υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί ή νεκροί στα κατεστραμμένα κτίρια. Η διοίκηση του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες που βρίσκονταν στα σπίτια στα οποία προσέκρουσε το Airbus ενημέρωσε ότι οι περισσότεροι υποβάλλονται σε θεραπεία για εγκάβματα. Ανάμεσα στα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος φέρεται να είναι και η Zara Abid, ένα μοντέλο με σημαντικές συνεργασίες διεθνώς. Μάλιστα, η τελευταία ανάρτηση του μοντέλου στο λογαριασμό της στο Instagram συγκλονίζει. Πριν από 3 ημέρες είχε ποζάρει μέσα σε ένα μικρό αεροσκάφος γράφοντας «Πέταξε ψηλά, είναι καλό». Τραγικό. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι εξελίξεις αυτές είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστες.